κύριοι, που δεν είναι άλλο από τη σύγκρουση που εντείνεται στον τομέα της υγείας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή εκ μέρους των ασθενών τον κύριο Μπάμπο Παπαδόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Δημήτρη, για εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, ακούγαμε σήμερα το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο τον κύριο Κουλούμα να λέει: καλούμε τους γιατρούς να δώσουν στη δημοσιότητα τις φορολογικές τους δηλώσεις. Είναι αυτή η θέση σας? Κοιτάξτε να δείτε. Εκ των πραγμάτων, τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα μπροστά μας δεν μας αφήνουν άλλα περιθώρια από το να αντιληφθούμε ότι το πραγματικό ενδιαφέρον των γιατρών πλέον είναι στα οικονομικά τους δεδομένα. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην το παραδέχονται ήδη ευθαρσώς και κατά κάποιο τρόπο να αγωνιστούν για εκείνον το οποίο νομίζουν δίκαιο για τον εαυτό τους. Το να υπερασπίζονται όμως το γεσί σε σχέση με τα δικαιώματα των ασθενών και τελικά να καταλήγουμε να διεκδικούν κάτι άλλο, αυτό είναι που δεν μπορούμε να ανεχτούμε και για το ίδιο θέλουμε να αναδείξουμε. Τι είναι αυτό τελευταία... που σας οδηγεί όμως? Είναι έτοιμά σας αυτή την ώρα το θέμα των φορολογικών δηλώσεων? Μπορείτε να μας το πείτε αυτό για να είμαστε σίγουροι ότι είναι η θέση σας? Υπό κανονικές συνθήκες, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν σήμερα υπάρχουν στο φόρο εισοδήματος. Εκεί φαίνονται οι διάφοροι γιατροί το τι καταθέτουν και το τι βάζουν ό,τι είναι τα εισοδήματα τους από το επάγγελμα. Δεν είμαστε στον χώρο, δεν είμαστε το κράτος. Απλά η παράκληση η δική μας, εάν τελικά θα αποδειχτεί ότι αυτοί που θα θέλουν να διεκδικήσουν, εκεί είναι και οι αρμόδιοι που υπάρχουν μέσα στον χώρο του κράτους να τα δώσουν, να τα κοινοποιήσουν προς τα έξω. Διότι αντιλαμβάνεστε, όταν οι βελτιωτικές οι κινήσεις που πλευράς κράτους μπορεί να φτάσουν και μέχρι 400.000 ευρώ εισοδήματα και έχουμε τους γιατρούς να λένε ότι είναι πολύ πιο λίγα τα ποσά τα οποία έχουν σαν εισόδημα από το επάγγελμα τους, ειδού η Ρόδος, ειδού και το μήνυμα. Ωραία, να πάρουμε μια αντίδραση από τους γιατρούς. Μείνετε μαζί μας, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε στον κύριο Χάρη Αρμεύτη, είναι ο αντιπρόεδρος των ιδιωτών ιατρών. Κύριε Αρμεύτη, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό σας μεσημέρι. Οι ασθενείς σας καλούν να δώσετε τις φορολογικές σας δηλώσεις στη δημοσιότητα. Λίγες μέρες πριν από τη συνάντηση στο Προεδρικό του Πρόεδρου Αναστασιάδη με τον Υπουργό Υγείας και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Και μετά τα πανωτά όχι από τις διάφορες εταιρείες ιατρικής. Ποια η απάντηση δική σας? Εμείς σε επικοινωνιακού τύπου κινήσεις που σκοπό έχουν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη δεν θα συμμετέχουμε. Υπάρχουν τα ανάλογα τμήματα, το Τμήμα Φορολογίας. Πρόσβαση έχει το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να ελέγξει τον οποιοδήποτε. Και εγώ, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, διότι αντί να συζητούμε τα ουσιώδη, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κλίμα. Είναι σε λαθασμένη βάση και δεν νομίζω οποιοδήποτε να έχει την η έννοια του αυτή τη στιγμή είναι τι κάνει ο άλλος. Υπάρχουν οι αρμόδιοι φορείς, είμαστε σε συνεχόμενο έλεγχο και είναι δουλειά του κράτους να το ελέγξει. Αν έχουν κάτι να καταγγείλει οποιοδήποτε, θα πάει να το καταγγείλει. Εμείς κάναμε μια πρόταση που δεν είδα κανέναν να τη σχολιάσει. Η πρότασή μας ήταν υποχρεωτικό πόθεν έσχες σε όλους τους πολίτες της δημοκρατίας. Λύνει το πρόβλημα. Άρα εσείς λοιπόν, λέτε ότι δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Είναι εκεί... Τίποτα δεν έχουμε να φοβηθούμε. Ωραία. Όχι. Άρα δεν τίποτα αγγίζουν δεν την ουσία όλα αυτά που γίνονται. Γιατί λέτε όμως ότι προέκυψαν τώρα? Προέκυψαν τώρα γιατί υπάρχει αδιέξοδο. Υπάρχει ένας σχεδιασμός που φαίνεται ότι δεν έχει πείσει μέχρι στιγμής κανένα. Και δυστυχώς, αντί να έρθουμε να προβληματιστούμε, γιατί αυτός ο σχεδιασμός, γιατί όλα αυτά τα εκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί για να γίνει αυτό το σχέδιο δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να πείσουν απολύτως κανένα, ούτε καν τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και αντί να εσκύψουμε στα προβλήματα και να δούμε τι φταίει, προσπαθούμε να κάνουμε τη γνωστή καραμέλα περιφόρου εισοδήματος κτλ. Είναι απλά μια καραμέλα, κύριε Αρμεύτη, είναι μια πραγματικότητα ότι γιατροί άλλα εισοδήματα έχουν και άλλα δηλώνουν στο φόρο? Θα σας πω κάτι έτσι, γιατί είναι καθήκον του φόρου εισοδήματος και του οποιοδήποτε να το ελέξει. Εσείς πιστεύετε ότι, και το έχουμε πει πολλές φορές, στην άλλη επαγγελματική ομάδα υπάρχει πρόβλημα, όχι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλη επαγγελματική ομάδα. Άρα λειτουργεί με κάποιον εκβιαστικό τρόπο τώρα αυτό που γίνεται, να πιέσουν τους γιατρούς να μπουν στο γεσί? Είναι
είναι γνωστή η προσπάθεια συκοφάντησης των γιατρών που γίνεται εδώ και πολύ καιρό, και όποτε το κράτος έχει ή η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με οποιαδήποτε επαγγελματική ομάδα, κάποιοι μπαίνουν στη διαδικασία του να χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές. Πότε το ξαναείδατε αυτό εσείς στους εκπαιδευτικούς? Νομίζω το είδατε κι εσείς. Άρα το εργαλείο σε αυτό, το εργαλείο για την κυβέρνηση αυτή την ώρα είναι οι ασθενείς. Δυστυχώς χρησιμοποιούνται οι ασθενείς. Και δεν το έχουν καταλάβει. Να πάρω μια απάντηση γι' αυτό, μισό λεπτό. Όχι, δεν θέλω να εξηγήσω. Δεν θέλω να πω σε διαδιαλογική συζήτηση. Όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο, αλλά να ακούσουμε το σχόλιο τώρα που τους αναφέρατε. Μιας και τους έχουμε μαζί μας, να μπορούν να απαντήσουν και αυτοί. Κύριε Παπαδόπουλε, ο κύριος Αρμεύτης λέει ότι η κυβέρνηση σας χρησιμοποιεί και δεν το καταλαβαίνετε. Απλά και τώρα γιατί αποφάσισε να πλήξει τους γιατρούς με τα φορολογικά τους εισοδήματα, γιατί δεν μπαίνουν στο ΓΕΣΥ. Να κάνουμε μια μικρή ανατελεία. Εγώ συμφωνώ με τον γιατρό και επαυξάνω τα όσα είπε ο γιατρός. Το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, σας το είπα προηγουμένως, είναι θέμα του κράτους, είναι θέμα αρμοδιότητας του φόρου εισοδήματος, εάν και εφόσον, και το έχουμε και ακούσει από το ίδιο το στόμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω ολόκληρος ο κυπριακός λαός το έχει ακούσει. Είναι εκεί οι διάφοροι που πληρώνονται από το κράτος για να κάνουν τα διάφορα, ας μας δώσουν τις απαντήσεις. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αναφορικά με το εάν οι ασθενείς χρησιμοποιούνται ή όχι από οποιονδήποτε κράτος ή από οποιαδήποτε κυβέρνηση, νομίζω διαχρονικά το έχουμε αποδείξει ότι οι προσπάθειες μας για το ΓΕΣΥ ήταν από την αρχή τόσο έντονες που όταν ακόμα είχαμε την ψήφιση των νομοσχεδίων μέσα στην Βουλή, τα έδρανα των παρατηρητών της Βουλής ήταν σχεδόν γεμάτα από τους ασθενείς που περιμέναμε να ακούσουμε το ψήφισμα των συγκεκριμένων. Κύριε Παπαδόπουλε, ότι μία μετά τις άλλες εταιρείες των γιατρών λένε όχι στο προτινόμενο ΓΕΣΥ. Κύριε Κημήτρη μου, όταν έχουμε επιστημονικές εταιρείες που πριν να κλείσει ο κύκλος των διαβουλεύσεων για να ακούσουν το τι ακριβώς προτείναμε, είχαν βγει για να δώσουν τα αποτελέσματα τους ή τη δική τους θέση πριν ακόμα από τη διαβούλευση, ωραία, είναι εκεί και ο καθένας σας το κρίνει. Και όταν γίνονταν όλες οι διαβουλεύσεις με τον ΠΙΣ, οι επιστημονικές εταιρείες που ούτε καν ήταν ενημερωμένες, τουλάχιστον έτσι έχουν παραδεχτεί οι διάφορες επιστημονικές εταιρείες, έχουν βγει στο επίπεδο γαϊτανάκι, η μια επιστημονική εταιρεία πίσω από την άλλη να τοποθετούν. Δικαίωμα. Η φάση όμως δεν είναι αυτή. Δεν είναι οι ασθενείς μέσω του οποιοδήποτε για να πετύχει τους ίδιους τους σκοπούς. Και εκτός αυτού, στο τέλος της ημέρας, το στοίχημα είναι πάνω στο ίδιο το κράτος, πάνω στην ίδια την κυβέρνηση. Εάν αποτύχει η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας, το βάρος δεν θα είναι πάνω στους ασθενείς. Θα είναι πάνω στους ώμους των πολιτικών προϊσταμένων μας, του κράτους, του ιδίου. Μείνετε μαζί μας, κύριε Παπαδόπουλε. Κύριε Αρμεύτη, εσείς είπατε δεν φοβάστε τίποτε και ως γιατρίας κάνει το κράτος τη δουλειά του, το Τμήμα Φορολογίας. Όμως οι ασθενείς σας καλούν να τις δώσετε στη δημοσιότητα. Θα πράξετε κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω να πω σε αυτό τη συζήτηση, γιατί είναι ανούσια. Υπάρχει, το λέμε ξανά και συμφωνώ, όπως είπε και ο εκπρόσωπος των ασθενών, το κράτος να κάνει τους ελέγχους. Η ουσία είναι άλλη. Όταν αφήνονται όμως σκιές, γιατί δεν βγαίνετε εσείς μπροστά και να πείτε με ιδού, την ίδια λογική? Εγώ προσωπικά μπορώ να δώσω τη φορολογική μου δήλωση στον οποιοδήποτε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Αλλά αντιλαμβάνεστε, ο καθένας μπορεί να πάρει. Αλλά δεν είναι θέμα να τη δώσουμε στον οποιοδήποτε. Καθήκον του κράτους ή να το ελέγξει. Δεν έχει σχέση όμως με την ουσία. Προσπαθούμε να αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο από την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει πλήρης ενημέρωση όλου του ιατρικού κόσμου. Γνωρίζουμε πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα υγείας καλύτερα και από αυτούς που τα έχουν σχεδιάσει στην Κύπρο. Γιατί τα έχουμε ζήσει αυτά τα συστήματα. Και αυτή η άρνηση που βλέπετε από όλους τους φορείς, που δεν είναι μόνο οι γιατροί, είναι τα νοσηλευτήρια, είναι οι φαρμακευτικές εταιρείες, υπάρχει μια καθολική άρνηση του σχεδιασμού και δεν είναι οικονομικοί λόγοι. Δεν είναι οικονομικοί λόγοι και το τονίζω. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον καθένα, ότι ο σχεδιασμός αυτός δεν έπεισε αυτούς που έπρεπε να πείσει. Ωραία, όμως, έτσι όπως το λέτε εσείς, εσφαίως, κύριε Αρμεύτη. Όμως, συγγνώμη, ένα λεπτάκι να ολοκληρώσω. Ναι. Το ξεκαθαρίζω.
σαν Ένωση Ιδιωτών Ιατρών, αποφασίσαμε να μην ασκήσουμε ιδιωτική ιατρική και να μείνουμε εκτός, γιατί έχουμε το κάθε δικαίωμα να το πράξουμε. Ο κάθε γιατρός καλείται να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Δεν θα αποφασίσει ούτε ο ΠΙΣ, ούτε οι επιστημονικές εταιρείες για τους γιατρούς. Ο καθένας θα αποφασίσει ατομικά. Έχετε δίκιο σε αυτό, μας το εξηγήσατε και χθες. Ας αφήσουμε τον ιατρικό κόσμο ελεύθερα να κρίνει. Είναι επιστήμονες άνθρωποι και ξέρουν να κρίνουν και ξέρουν να διαβάζουν και να μελετούν και να παίρνουν και αποφάσεις, γιατί έχουμε μάθει λόγω της επιστήμης μας να παίρνουμε τις δυσκολότερες αποφάσεις από τον οποιοδήποτε. Οπότε λίγος σεβασμός απέναντι στην ιατρική κοινότητα που κατάφερε σε ένα κράτος που πληρώνει τα λιγότερα για τον τομέα της υγείας να έχει τους υψηλότερους δείκτες υγείας στην Ευρώπη. Σεβασμό όμως ζητούν και οι πολίτες και οι ασθενείς που σας περιμένουν ως Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο να απαντήσετε. Μισό λεπτό, κύριε Αρμευτή. Ναι. Να απαντήσετε τόσο καιρό στον ΟΑΗ. Και δεν έχετε στείλει ακόμη τις απαντήσεις σας. Και αυτό θέμα σεβασμού είναι προς όλους. Αυτό είναι ακόμη μια προσπάθεια παραπληροφόρηση να εξηγήσω. Γιατί θέλω να σας το εξηγήσω. Αυτό γιατί το έχω ακούσει ξανά. Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος πήγε στον ΟΑΗ και στο Υπουργείο Υγείας και η θέση του Υπουργείου Υγείας και του ΟΑΗ ήταν αυτές είναι οι τελικές μας προτάσεις. Take it or leave it. Πήρε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος τις προτάσεις τις τελικές της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και του ΟΑΗ και πήγε στους προέδρους των επιστημονικών εταιριών όπως τους τα δώσαν και τους τα παρέδωσε. Και τους είπε, μελετήστε σας και τοποθετηθείτε. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία. Αυτό το παιχνίδι, σου στέλνω επιστολές και ανταλλάσσουμε επιστολές, είναι πάλι μια προσπάθεια από προσανατολισμού. Άρα αφού σας είπαν take it or leave it, ουσιαστικά εκεί λέτε έβαλαν αυτή τελεία στο διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Μα ήταν και λογικό, αγαπητέ μου Αντρέα, ήταν λογικό σε κάποια φάση ο διάλογος. Για να αρχίσει, και εφαρμογή του σχεδίου. Και εμείς αυτό λέμε. Κάποιος πρέπει να κηρύξει τη λήξη του διαλόγου επιτέλους και να αρχίσουμε να συζητάμε για την εισαγωγή του γενικού σχεδίου. Εκτός αν πιστεύουν κάποιοι ότι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ανταλλάσσουμε επιστολές ο ένας του άλλου, για να έρθουν στο τέλος να απεγκλωβιστούν κάποιοι από τις πραγματικές τους ευθύνες και να ρίξουν πάνω στους γιατρούς. Η ευθύνη εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα, κύριε Αρμεύτη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.